οποία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθερίου Βενιζέλου 34 μαθήτριες και μαθητές και 4 συνοδοί από το Λύκειο της Ολλανδίας Πανταλγίν. Η Βουλή σας καλωσορίζει. Το λόγο έχει ζητήσει για επολίγων ο Υπουργός Οικονομικών κ. Τσακαλώτος, επειδή ακριβώς υπήρξε επί αρκετή ώρα, όσο είχε κάθε δικαίωμα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε στην πρόσφατη διαπραγμάτευση της συμφωνίας, προφανώς αισθάνεται την υποχρέωση να δώσει κάποιες διευκρινήσεις. Παρακαλώ πολύ, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όπως ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, εμένα δεν μ' αρέσει στους πολιτικούς αντιπάλους να λέω ότι λένε ψέματα, πόσο μάλλον ότι είναι ψεύτες. Οπότε εγώ θα συγκρατηθώ και θα πω για ανακρίβειες στην ομιλία του Προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ανακρίβεια νούμερο ένα. Ότι πάει χάλια η αγορά εργασίας. Δεν ξέρω ποια στοιχεία έχει ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά εγώ ξέρω από την Εργάνη για το Μάρτιο ότι είχαμε ένα θετικό ισοζύγιο προσλήψεων αποχωρήσεων 38.000, που ήταν ο ρεκόρ μήνας από το 2001. Και όχι μόνο αυτό, ότι είχαμε μια αύξηση στις θέσεις εργασίας που είναι μόνιμες και μια μείωση σε αυτές τις θέσεις που ήταν έκτακτες ή μη μόνιμου χαρακτήρα. Και ότι στους τελευταίους 17-15 μήνες έχουν αυξηθεί οι θέσεις εργασίας με 150.000. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι στην ομιλία του κ. Μητσοτάκη δεν είπε τίποτα και για το εργασιακό κομμάτι της διαπραγμάτευσης. Ότι εμείς έχουμε διαπραγματευτεί να επιστρέψουν οι συλλογικές συμβάσεις, να μην αυξηθούν οι ομαδικές απολύσεις, να μην επιστρέψει, να μην υπάρχει στο νόμο lockout όλο αυτό που το λέτε εσείς αριστερή ιδεολειψία. Δηλαδή έχουμε πει στους εργαζόμενους όχι μόνο ότι θα αυξήσουμε τις θέσεις εργασίας, αλλά και αυτές οι θέσεις εργασίας θα έχουν και σοβαρούς μισθούς. Γιατί θα έχουν σοβαρούς μισθούς? Γιατί θα υπάρχει διαπραγμάτευση για να μπορεί να αντιστραφεί το κλίμα των εργαζομένων που τροφοδοτεί και τη Χρυσή Αυγή και τη Λεπέν και όλες τις ακραίες λαϊκές δεξιές δυνάμεις που δουλεύουν και ζουν πάνω στην εικόνα ότι οι εργαζόμενοι και είναι θύματα στην κρίση και δεν θα συμμετέχουν στην ανάπτυξη. Και γι' αυτό σας λέω ότι αυτές οι ακραίες δεξιές δυνάμεις είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που έχετε υποστηρίξει εσείς και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για 30 χρόνια. Με λίγα λόγια, κύριοι συνάδελφοι, είσαστε η νόσος που έχει μπερδέψει τον εαυτό σας με τη θεραπεία. Πάμε στη δεύτερη ανακρίβεια. Ότι τα μέτρα, τα αντίμετρα θα μπουν, και το είπε έτσι ακριβώς ο πρόεδρός σας, μόνο αν υπάρχει υπέρβαση του 3,5%. Μόνο αν υπάρχει υπέρβαση. Δηλαδή εσείς θεωρείτε ότι αν είναι 3,5% η πρόβλεψη για το 2019, θα πάρουμε 1% ηφαισιακά μέτρα και άρα ο στόχος θα είναι 4,5%. Είναι δυνατόν αυτό να υπάρξει? Δεν το καταλάβατε? Τόσο έχει εξηγήσει ο Ντάισεπλου, το έχει εξηγήσει ο Μοσκοβισή, το έχουν εξηγήσει όλοι. Ότι αν είμαστε εντός των στόχων και προβλέψουμε το 18, ότι το 19 θα είμαστε 3,5, θα υπάρχει 1% θετικά μέτρα και 1% αρνητικά μέτρα. Άρα εσείς λέτε ανακρίβειες σοβαρές όταν λέτε ότι τα καλά μέτρα, τα αντίμετρα δεν θα υπάρξουν, θα υπάρξουν μόνο αν υπάρχει υπέρβαση. Σας παρακαλώ, μην το ξαναπείτε, έτσι ακριβώς το είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Και το θέμα, όχι, να σας πω τι είπε ο κύριος Ντάισεμπλουμ. Ο κύριος Ντάισεμπλουμ είπε ότι επειδή τα θετικά μέτρα, τα κακά μέτρα που τα λέει αυτός, θα γίνουν έτσι κι αλλιώς, όταν θα είναι 3,5%
το 19 θα είναι 5,5 η πρόβλεψη για το 20. Γιατί θα πάρουμε και 1% για το αφορολόγιο και 1% για τις συντάξεις. Άρα υπάρχει 2% χώρος για τα καλά μέτρα. Αυτό είπε ο Ντάισμαν. Είναι ακριβώς αυτό που είπα εγώ και ακριβώς το αντίθετο αυτό που είπε ο αρχηγός σας. Αλλά πάλι μου κάνει εντύπωση ότι δεν είπε τίποτα για τα θετικά μέτρα. Κύριε και κύριοι συνάδελφοι, την έκθεση... Κάντε ησυχία, παρακαλώ. Τη διαβάσατε. Τη διαβάσατε καθόλου. Τι λέει η έκθεση της UNICEF για την παιδική φτώχεια. Τη διαβάσατε. Είναι τελείως αμεληταίο για σας ότι ένα μεγάλο κομμάτι του πακέτου του 1,8 δις από τη μεριά της δαπάνες θα είναι για την παιδική φτώχεια. Έχετε διαβάσει τις συγκριτικές ευρωπαϊκές μελέτες για πόσο ξοδεύουμε για τη στέγαση και είμαστε στον πάτο και άρα ένα μεγάλο πακέτο θα είναι γι' αυτό. Έχετε έννοια για το brain drain και τα παιδιά που θέλουμε να γυρίσουμε πίσω και άρα ένα μεγάλο πακέτο θα είναι σε αυτό. Λέτε να συζητήσουμε σοβαρά, θα μιλήσω σοβαρά για αυτά τα θέματα. Ή απλώς θα πείτε ότι δεν μας νοιάζει η παιδική φτώχεια, δεν μας νοιάζει το brain drain, δεν μας νοιάζει το θέμα της στέγασης. Τρίτη ανακρίβεια, ότι συμφωνήθηκε ότι θα πάρουμε τα μέτρα χωρίς τίποτα για το χρέος. Μα ποτέ δεν ακούτε κανέναν Ευρωπαίο ή του Δουνουτού τι λέει. Δεν έχετε ακούσει κανένας από εσάς που λένε τίποτα δεν είναι συμφωνημένα μέχρι όλα να συμφωνηθούν. Δεν την έχετε ακούσει αυτή την έκφραση. Δεν ακούσατε τον Ντάισενμπλουμ να λέει μετά από τη Μάλτα ότι τώρα αρχίζει η συζήτηση για το χρέος. Ότι ήταν να γίνει η συμφωνία της Μάλτας και μετά τώρα στις ερενές συναντήσεις του Δουνουτού θα γίνει συζήτηση και όλα θα συμφωνηθούν σε ένα τελευταίο Eurogroup. Δεν ξέρω αν θα είναι 22 Μαΐου ή θα φέρει και ένα έκτακτο ο πρόεδρος του Eurogroup, δεν το ξέρω αυτό. Άρα γιατί βιάζεστε να πείτε άλλη ανακρίβεια ότι έχουμε αποφασίσει για το χρέος. Πού το ξέρετε το έχουμε αποφασίσει, από πού προκύπτει. Άλλη μια φορά, αντί να φέρετε εδώ και να χρησιμοποιείτε την ευκαιρία να συζητήσετε τι πρέπει να πάρουμε για το χρέος, τι πρέπει να συζητήσουμε για το χρέος, τι είναι αυτά τα αντίμετρα, μπράβο που πήραμε τουλάχιστον μηδενικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα και να συζητήσουμε αυτά τα αντίμετρα, το μόνο που κάνατε ήταν για να βοηθήσετε να πάει χειρότερη ελληνική οικονομία και να δίνετε το βάρος σε εμάς ότι έχουμε καθυστερήσει τη διαπραγμάτευση όταν σχεδόν όλοι οι Ευρωπαίοι, ακόμα και το Λαϊκό Κόμμα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, τώρα βγαίνουν βουλευτές στην Ευρωβουλή και λένε ότι ο τσακωμός της Γερμανίας και του Δουνουτού δεν πρέπει να καθυστερήσουν αυτή την αξιολόγηση. Είναι κρίμα που θεωρείτε ότι δεν είσαστε λαϊκιστές και νομίζω ότι μόνο στο μυαλό σας δεν είσαστε λαϊκιστές. Εγώ βλέπω συνεχώς έναν τόνο, έναν τρόπο συζήτησης, έναν τρόπο που πολιτεύεστε, που θυμίζει τις χειρότερες εποχές της παράδοσής σας και θα σας πω, οι χειρότερες εποχές είναι αρκετά κακές. Ευχαριστούμε. Θα δώσει κάποιες διευκρινήσεις και